Τώρα, από εκεί πέρα, έχουμε μια αλλαγή δόγματος στη Τουρκία, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και οι τουρκικές εφημερίδες. Και τι εννοούμε, υπάρχει ένα κόκκινο βίβλο, ακούγεται έτσι πολύ ωραίο. Είναι το δόγμα της Τουρκίας, που ένα κρυφό βιβλίο θεωρητικά, ένα κείμενο το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της Τουρκίας στα ζητήματα της ασφάλειας. Επανακαθορίζονται οι εσωτερικές και οι εξωτερικές απειλές, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Τουρκία. Βέβαια, εδώ μέσα στο τον Απρίλιο θα επικαιροποιηθεί και θα παρουσιαστεί στον Ερντογάν, αναφέρονται και συστήματα της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή και Αιγαίο. Εκεί μπαίνει και, όπως καταλαβαίνετε, και στο Αιγαίο πάντα υπάρχει στην κόκκινη βίβλο. Το θέμα είναι πώς θα περιγράφεται το Αιγαίο, αν θα το μάθουμε ποτέ, και αυτό είναι το ζήτημα, γιατί υπάρχουν, δηλαδή, ας πούμε, τα 12 μίλια. Είναι μια απειλή για την Τουρκία, τουλάχιστον έτσι ισχύει η Τουρκία. Αυτό εννοώ. Ναι. Θεωρούν ότι, ας πούμε, τι θα λένε για την πιθανότητα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια από τη Ρωσία της Ελλάδος. Ένα παράδειγμα σας έδωσα. Θα το καταλάβουμε αν το μάθουμε όταν ποτέ. Το πώς περιγράφουν τα ζητήματα. Και αν θα επαναδιατυπώνεται το κάζους μπέλι. Αν θα, Πώς ο τρόπος αντίδρασης της Τουρκίας σε συγκεκριμένα συζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί πριν τις εκλογές ακούγαμε ακόμα και τον Ιμπραήμ Καλίν να λέει και νότια της Κρήτης αν επεκτείνουν οι Έλληνες τα χωρικά ζητήματα στα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου. Άρα μπορούν να επανακαθοριστούν κάποια ζητήματα γιατί υπάρχει μια νέα εποχή, υπάρχει η διακήρυξη Αθήνας, υπάρχει το φίλος μου Κυριάκος όπως έχει δηλώσει ο Ερντογάν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουμε ακούσει αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών και της αποστρατιωτικοποίησης τους. Θα το δούμε αυτό. Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό νέο που πρέπει να το δούμε.